Γεια σας, είμαι ο Μαστρόγατος. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για την ετήσια συντήρηση και επισκευή μιας μηχανικής μπετονιέρας. Οι μηχανικές μπετονιέρες μπορώ να πω ότι είναι καλύτερες από τις ηλεκτρικές, καθώς είναι πιο ανεξάρτητες, μπορούν να δουλέψουν και σε μέρος χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και συνήθως οι κινητήρες τους είναι πιο δυνατοί από ότι αυτές που έχουν ηλεκτρικό μοτεράκι. Είναι όμως πιο ευαίσθητες, καθώς έχουν πιο πολύπλοκο μηχανισμό για τη λειτουργία. Οι μεν έχουν ένα ηλεκτρικό κινητήρα, οι άλλες έχουν ένα κινητήρα εσωτερικής καύσης που θέλει τουλάχιστον προληπτικά κάθε χρόνο μία συντήρηση. Τη συγκεκριμένη μου την έφερε ένας φίλος και συνεργάτης. Προσπάθησε να τη βάλει μπρος παρότι έβαλε βενζίνα καινούργια και δεν γινότανε τίποτε. Της έριξα μια ματιά. Πρώτα απ' όλα μία από τις δύο ρόδες ήταν φρακαρισμένη και σερνότανε. Μπορείτε να δείτε εδώ τα σημάδια που έχει αφήσει στον μπετόν όταν τη φέρναμε. Βλέπετε έτσι αυτή η χαραγή μέχρι τη ρόδα. Κυριολεκτικά τη σέρναμε από τη μια πλευρά μέχρι να τη φέρουμε από το αυτοκίνητο στο σπίτι. Επομένως πρώτα κοίταξα να επισκευάσω αυτό, να μπορώ να τη μετακινώ, να τη βάζω μέσα έξω και μετά να δούμε τα υπόλοιπα. Για να ξεκινήσουμε με τη ρόδα πρώτα, γενικά στις περιπτώσεις σκουριάς πρώτα ψεκάζουμε με ένα αντιοξειδωτικό σπρέι. Εγώ έχω αυτό το συνηθισμένο το WD-40, όπου ψεκάζουμε την περιοχή που υπάρχει το πρόβλημα. Ψεκάζουμε μπρος πίσω, το αφήνουμε κάποια ώρα και κατόπιν δοκιμάζουμε ένα σφυρί να χτυπήσουμε. Χτυπάμε τον άξονα και όχι το στεφάνι γύρω γύρω, γιατί υπάρχει κίνδυνος να στραβώσει. Χτυπάμε μπρος πίσω και δοκιμάζουμε να τη γυρίσουμε. Αυτήν ήδη την έχω ξεφρακάρει εγώ, απλά θέλω να σας δείξω τη μέθοδο. Με όσο χτύπημα και να τις έκανα, δεν ξεφράκαρε, οπότε η θέρμανση, το ζέσταμα έτσι με προπάνιο συνήθως στον άξονα είναι μονόδρομος. Το λάστιχο είναι από συμπαγές καουτσούκ, απλά κοιτάζουμε να μην το κάψουμε. Έχουμε μια φιάλη προπανίου και το ζεσταίνουμε μπρος πίσω. Το ζεσταίνουμε κατά αυτόν τον τρόπο και από την άλλη πλευρά. Ύστερα από 5 λεπτά περίπου ζέσταμα μέσα έξω και χτυπώντας με ένα σφυρί, με τα πολλά η ρόδα γύρισε. Στην αρχή λίγο-λίγο, κατόπιν λίγο περισσότερο και τέλος έφτασε σε ένα σημείο να γυρνάει ελεύθερα. Μπορείτε να τη δείτε τώρα πώς κινείται. Η ρόδα κινείται κανονικά και μάλιστα αρκετά ελεύθερα.
Οπότε το νούμερο ένα πρόβλημα σταμάτησε, μπορούμε τώρα να τη μεταφέρουμε στο χώρο που θέλουμε να την επισκευάσουμε. Πρώτα, αφού τη φέραμε στο χώρο εργασίας μέσα, θα βγάλουμε το εξωτερικό καπάκι να δούμε τι θα βρούμε μπροστά μας. Δοκιμάζουμε πρώτα το κορδόνι αν τραβιέται, για να είμαστε σίγουροι ότι τουλάχιστον η μηχανή δεν είναι κολλημένη. Το κορδόνι τραβιέται κανονικά. Το πιστόνι φαίνεται με μια πρώτη ματιά να είναι μέσα, εντάξει. Κατόπιν ελέγχουμε το διακόπτη του ρεύματος. Αυτός ο διακόπτης δεν κουνιότανε καθόλου. Ήταν στη θέση off, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε ρεύμα. Χρησιμοποιήθηκε και εδώ το WD-40, ψεκάζοντας το διακόπτη μπρος πίσω. Ύστερα από κάποιες προσπάθειες και δουλεύοντας το λίγο αριστερά λίγο δεξιά, έκανε το πολυπόθητο κλακ. Και ο διακόπτης πλέον δουλεύει μια χαρά. Οι παλιοί λέγανε αν μια μηχανή δεν έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα στον κινητήρα, αν έχει ρεύμα σπινθήρα δηλαδή στο μπουζί και βενζίνη, θα δουλέψει μια χαρά εφόσον είναι και το καρμπιλατέρ σε καλή κατάσταση. Εξετάζουμε πρώτα το ρεύμα, αν η μηχανή έχει ρεύμα από τη στιγμή που κάναμε το διακόπτη. Το μπουζί είναι χωμένο πίσω από τον ντεπόζιτο. Αυτή είναι η πίπα από το μπουζί. Τη βγάζουμε και ελέγχουμε το μπουζί αν είναι καθαρό και το διάκαινό του. Με ένα μπουζόκλειδο θα ξεβιδώσουμε πρώτα το μπουζί και σφίγγουμε με ένα κατσαβίδι στην αρχή και μετά με το χέρι. Παίρνουμε το μπουζί, το βλέπουμε λίγο λερωμένο, θα χρειαστεί με ένα γυαλοχαρτάκι να το καθαρίσουμε. Με ένα ψηλό σχετικά γυαλόχαρτο το ξύνουμε και γύρω γύρω την ακίδα και από πάνω και από κάτω. Και αν τη δούμε ότι είναι υπερβολικά φαρμένη, την αλλάζουμε. Κατόπιν ελέγχουμε το διάκαινό του. Το διάκαινο, δηλαδή η απόσταση των ακίνων, πρέπει να είναι περίπου 0,60 του χιλιοστού. Έχουμε ένα φίλερ, πρέπει να περνάει το 0,60 και να μην περνάει το 0,65. Αυτό είναι το 0,60. Το 0,65 δεν περνά. Εμπειρικά, μία σπάτουλα ή ένα μαχαίρι κουζίνας μικρό έχει μισό χιλιοστό, 0,50 πλάτος, ενώ ένα κέρμα των 2 λεπτών ή του 1 λεπτού του ευρώ έχει περίπου 0,10. Πρέπει να είναι κάπου εκεί ανάμεσα, πιο κοντά προς τη σπάτουλα. Κατόπιν το δοκιμάζουμε αν φέρνει σπινθήρα. Το βάζουμε στην πίπα, ανοίγουμε το διακόπτη και ακουμπώντας το σε κάποιο μεταλλικό σημείο καλό, βλέπουμε το σπινθήρα. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Τραβώντας το κορδόνι βλέπετε να φέρνει σπινθήρα. Άρα από ρεύμα είμαστε εντάξει. Θα το ξαναβάλουμε τώρα στη θέση του. Αφού είμαστε με το ρεύμα εντάξει, βάλαμε το μπουζί στη θέση του και την πίπα που του δίνει το ρεύμα
Θα εξετάσουμε τώρα τι γίνεται με την τροφοδοσία καυσίμου. Ας ξεβιδώσουμε πρώτα το φίλτρο αέρος. Έχει συνήθως μια πεταλούδα από πάνω με ένα καπάκι. Μέσα στο χώρο αυτό βρίσκεται ένα αφρολέξ. Αυτό το αφρολέξ στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε κάτι σφυκοφωλιές μέσα. Καθαρίστηκε. Είναι σε καλή κατάσταση. Μάλιστα αν δουλεύουμε σε περιοχή με χώματα, καλό είναι να το ρίχνουμε και λίγο λαδάκι από πάνω για να συγκρατεί το χώμα. Αν δουλεύουμε σε καθαρό μέρος δεν χρειάζεται. Αυτό κυρίως το κάνουμε στις φρέζες. Καθαρίστηκε το φίλτρο. Το αφήνουμε στη θέση του. Και θα το ξαναβάλουμε όταν έρθει η ώρα του. Βλέπουμε τώρα το καρμπιλατέρ με το κάλυμά του. Εδώ είναι οι δύο διακόπτες της βενζίνης και το τσόκ που λέμε ο αέρας, δηλαδή που έχει ένα διάφραγμα και ανοίγει και κλείνει την εισαγωγή αέρα, ώστε όταν είναι κρύα η μηχανή να κλείνει τον αέρα, ώστε να παίρνει περισσότερη αναλογία καύσιμο προς αέρα και να παίρνει ευκολότερα. Μόλις πάρει μπρος βέβαια το ξαναβάζουμε στη θέση του. Μας δείχνει εδώ στη θέση που η πεταλούδα είναι λοξά, είναι κλειστό το τσόκ, δηλαδή έχουμε τραβήξει τον αέρα και μας λέει ότι είναι προς τα αριστερά. Μόλις πάρει μπρος το ξαναπάμε πάλι προς τα εκεί. Ομοίως η βενζίνη μας λέει προς τα εδώ είναι ανοιχτή, το βελάκι προς τα εδώ είναι κλειστή. Η συγκεκριμένη μηχανή παρατήθηκε σε εξωτερικό χώρο για πάνω από 3-4 χρόνια και με λίγο καύσιμο στο ντεπόζιτο, οπότε και το καύσιμο έχει αλλοιωθεί, αλλά και συνήθως το καρμπλατέρ μαζεύεται αυτό το χώμα της βενζίνης που έχει μέσα και κάποια σκουπιδάκια και πολλές φορές φράζουν το ζιγκλέρ, τη δίωδο δηλαδή της βενζίνης που αναβλύζει προς τα επάνω. Επίσης υπάρχει ένα φλωτέρ κάτω, το οποίο κοκαλώνει με τον καιρό και αυτό είναι κάτι σαν το καζανάκι που αφήνει ή να μαζεύεται βενζίνη κάτω ή να την αφήνει να φεύγει. Για να δούμε τι γίνεται, ανοίγουμε πρώτα μια τάπα στο κάτω μέρος του καρμπιλατέρ. Θα σας δείξω τώρα. Αν δούμε το καρμπιλατέρ από κοντά και πάμε προς την κάτω πλευρά, θα δούμε αυτό εδώ το βαρελάκι. Εδώ μέσα υπάρχει ένα φλωτέρ, το οποίο όταν είναι στη μια θέση αφήνει βενζίνη από το ντεπόζιτο να έρθει στο καρμπιλατέρ, ενώ στην άλλη όταν γεμίσει και ανεβεί πάνω το φλωτέρ τη σταματάει. Στο κέντρο αυτού υπάρχει ένα μικρό κινητράκι του ζιγκλέρ, το ζιγκλέρ το οποίο έχει μια τρυπούλα και αφήνει να αναβλύζει βενζίνη για να ανέβει προς τα πάνω, να αναμειχθεί με τον αέρα και να καεί. Ξεβιδώνουμε πρώτα αυτή τη βίδα, την πλαϊνή, και αν τρέξει η βενζίνη πάει να πει ότι είναι ανοιχτή η δίωδος από το ντεπόζιτο προς το καρμπιλατέρ, τα σωληνάκια είναι εντάξει. Αν δεν τρέξει πρέπει να τρέξουμε προς τα εκεί για να δούμε γιατί δεν έρχεται, να τα ξεφρακάρουμε. Σε περίπτωση που την κλείσουμε, τραβήξουμε το κορδόνι και δεν πάρει μπρος η μηχανή, θα πρέπει να βγάλουμε το βαρελάκι αυτό, ξεβιδώνοντας αυτή τη βίδα που είναι στο κέντρο από κάτω, είναι συνήθως 10 χιλιοστών, και χτυπώντας με ένα σφυράκι εδώ στο πλάι, με ελαφρά χτυπηματάκια, να ξεκολλήσει η φλάντζα που το κρατάει και να το πάρουμε στο χέρι. Αυτό εδώ το έχω κάνει προηγουμένως, απλά επειδή η φλάντζα ήταν πολύ παλιά και έγινε σαν μαστίχα και κόπηκε, το στεγανοποίησα με ένα O-ring, αυτά τα σετάκια από το Lidl, τα δαχτυλιδάκια, στο κόκκινο το κουτί συνήθως. Ύστερα βέβαια από αρκετή προσπάθεια, γι' αυτό δεν θα το ξαναλύσω τώρα, να σας το δείξω πως είναι ανοιχτό. Εφόσον βγάλουμε αυτό εδώ, θα αποκαλυφθεί ο χώρος με το φλωτέρ. Θα παίξουμε το φλωτέρ λίγο πάνω κάτω για να δούμε μήπως είναι φρακαρισμένο, να δουλεύει ελεύθερα, και κατόπιν θα εξετάσουμε το χώρο που είναι το ζιγκλέρ. Αφού λοιπόν αφαιρέσουμε το βαρελάκι, στο κέντρο από κάτω υπάρχει ένα τέτοιο ζιγκλεράκι. Είναι ένα μπρούντζινο, λίγο πιο μικρό βέβαια στο συγκεκριμένο, με μια τρυπούλα στη μέση.
Αυτό που κάτω έχει μια πλακέ σχισμίου που μπορούμε να βάλουμε ένα κατσαβίδι. Αν δηλαδή βάζουμε από κάτω το κατσαβίδι έτσι, μπορούμε να το ξεβιδώσουμε. Για να το αποφύγουμε αυτό, παίρνουμε ένα κομμάτι από ντίζα, έτσι από ποδήλατα, από μηχανάκι, και βάζοντας το από κάτω, αφού έχουμε ξεβιδώσει το βαρελάκι, δοκιμάζουμε να περάσουμε την ντίζα μέσα από την τρυπούλα έτσι. Ψαχουλευτά. Αν δούμε ότι προχωράει μέσα, πάει να πει ότι καθαρίστηκε η τρυπούλα αυτή και πλέον η βενζίνη μπορεί να αναβλύζει από εδώ, να ανέβει προς τα πάνω. Από το πλάι έρχεται και ο αέρας και παίρνει μπρος ο κινητήρας. Αν δούμε ότι φρακάρει, θα πρέπει να το ξεβιδώσουμε. Πώς το ξεβιδώνουμε? Βάζουμε ένα πλακέ κατσαβίδι από κάτω, όσο το δυνατόν φαρδί να περνάει όμως από την τρύπα του αλουμινίου που είναι μέσα χωμένο αυτό, για να μην το πληγώσουμε αυτό έτσι. Και σιγά σιγά το ξεβιδώνουμε. Το βγάζουμε έξω, το ξεβιδώνουμε. Βλέπετε, αυτό έχει τρυπούλα. Το φυσάμε, το καθαρίζουμε και μετά με το κατσαβιδάκι το ξαναβιδώνουμε στη θέση του. Όταν η μηχανή είναι καινούρια, αυτό συμβαίνει και στις φρέζες πολλές φορές, με ένα απλό χτύπημα το βαρελάκι βγαίνει χωρίς να χαλάσει η φλάντζα. Όταν όμως είναι κάποιο χρονών, πολλές φορές μένει μισή επάνω ή μισή κάτω, είναι ένα πολύ λεπτό δαχτυλιδάκι και γίνεται σαν μαστίχα και σπάει. Είναι πολύ δύσκολη η στεγάνωση αν δεν βρεθεί το ίδιο. Εγώ έχω αυτό το σετάκι εδώ από το Lidl με τα διάφορα O-ring. Τέριαξα ύστερα από 2-3 δοκιμές ένα τέτοιο O-ring και στο τέλος στεγανοποιήθηκε. Δεν το ξανανοίγω τώρα, να μην χαλάσει αυτή η στεγανοποίηση, γιατί μετά πρέπει να βγάλω το καρμπιλατέρ και να ψάξω να βρω ένα παρόμοιο. Εφόσον έχει γίνει και αυτή η διαδικασία, ξανακλίνουμε από κάτω το βαρελάκι αυτό που αναφέραμε, το βάζουμε στη θέση του έτσι, αυτό εδώ. Κλείνουμε και την τάπα, την πλαϊνή, και δοκιμάζουμε να το βάλουμε μπρος. Η συγκεκριμένη μηχανή πήρε μπρος, αλλά υπήρχε το εξής πρόβλημα, το οποίο το παθαίνουν ειδικά αυτές που είναι παρατημένες έξω πολλά χρόνια. Αυτό εδώ είναι το γκάζι. Σμπρώχνει αυτό το έλασμα στο καρμπλατέρ, το οποίο από εδώ δεν φαίνεται καλά, θα το δείξω αργότερα, γυρίζει μια πεταλούδα και ανοίγει, κλείνει το διάβλο του καυσίμου προς τον κύλινδρο. Αυτό θα πρέπει να δουλεύει πολύ ελεύθερα. Στην περίπτωση που το γκάζι είναι φρακαρισμένο και η μηχανή παίρνει μπρος αλλά δεν μπορούμε να το ρυθμίσουμε, θα πρέπει να βγάλουμε αυτό το κάλυμα του καρμπλατέρ και να δοκιμάσουμε να το ξεφρακάρουμε. Το συγκεκριμένο έχει τρεις βίδες, είναι αυτή εδώ, το δεκαράκι, αυτό εδώ και υπάρχει και άλλη μία εδώ από πάνω. Είναι κάπως σκοτεινά, δεν φαίνεται πολύ καλά. Αυτή εδώ η αρσενική. Θα δοκιμάσω να το αφαιρέσω για να δούμε την πεταλούδα του γκαζιού. Αφού ξεβίδωσα τις τρεις βίδες, αφαιρώ αυτό το καπάκι, βγάζω και την πεταλούδα του αέρα και βλέπω το καρμπλατέρ πιο μέσα. Το σύρμα αυτό, το οποίο κινείται όταν κινούμε τον γκάζι, έχει ένα ελαττήριο εδώ πίσω που τραβάει αυτό το μοχλό. Προσπαθεί να γυρίσει αυτό εδώ το πεταλουδάκι. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Αυτό όταν γυρίζει, ανοίγει ή κλείνει το διάφραγμα του γκαζιού από μέσα. Επιτρέπει να περάσει δηλαδή περισσότερο ή λιγότερο καύσιμο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν κουνιότανε καθόλου. Μπήκε αντισκοριακό. Λίγο έτσι κουνώντας το σιγά σιγά ξεφρακάρισε. Δεν το ζορίζουμε παιδιά πολύ, γιατί συνήθως είναι πλαστικό και μπορεί να πηδήξει από τον άξονα. Τώρα πλέον γυρίζει μοναχό του. Το γκάζι επομένως δουλεύει. Μπορούμε να ξανακλείσουμε τη μηχανή. Κάτι άλλο επίσης, καμιά φορά μπορεί να παίρνει μπρος και μετά που λίγο να σβήνει, τυχαίνει να φρακάρει η εξάτμιση. Τη χτυπάμε λίγο να ξεφρακάρει και αν δεν ξεφρακάρει ξεβιδώνουμε τις βίδες από πάνω, την καθαρίζουμε και την ξανατοποθετούμε. Έχει συμβεί και αυτό. Απλά αυτή η συγκεκριμένη, επειδή πριν μερικά χρόνια ξαναφτιάχτηκε και δεν δουλεύτηκε πολύ από τώρα, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να είναι βουλωμένη. Θα ξανακλείσουμε τώρα το καρμπλατέρ, από ρεύμα είμαστε εντάξει, η βενζίνη βάλαμε, το γκάζι δουλεύει, θα τη βγάλουμε έξω να τη δοκιμάσουμε. Αφού βέβαια έχουμε ελέξει
το καντμπιλατέρ και όλα τα σχετικά που είπαμε με το καύσιμο και το ρεύμα. Ρίχνουμε και μια ματιά στα λάδια εδώ, βγάζοντας την τάπα. Θα πρέπει το λάδι να είναι ως το χείλος περίπου. Έτοιμο δηλαδή να ξεχυλήσει. Αν δεν φαίνεται, βάζουμε μέσα ένα ξυλάκι, ένα καρφάκι. Θα πρέπει μόλις μπει από την τρύπα, μετά από λίγο να αποτίσει με λάδι. Αν δούμε ότι μπαίνει και είναι στεγνό, θα το συμπληρώσουμε λίγο λάδι. Σιγά σιγά δοκιμάζοντας με την τάπα, μέχρι η τάπα να βραχεί, που πάει να πει ότι είμαστε εντάξει. Βέβαια οι χαρμανιέρες δεν καίνε εύκολα λάδι, ειδικά άμα είναι καινούργιες, αλλά καλό είναι να τις ελέγξουμε, γιατί μηχανή χωρίς λάδια μπορεί και να την κάψουμε εκεί που δεν το περιμένουμε. Και αφού τη βγάλαμε έξω λίγο για να μην πνιγούμε στο καυσαέριο, θα τη δοκιμάσουμε τώρα αν παίρνει μπρος. Ανοίγουμε τη βενζίνη, ο καιρός δεν είναι κρύος, θα τη δοκιμάσω και χωρίς τον αέρα στην αρχή. Ανοίγουμε τη βενζίνη. Το βλέπω στεγανό από κάτω, δεν το βλέπω να χάνει. Αυτά τα λαστιχάκια συνήθως αντέχουν σε βενζίνες και σε διάφορα καυστικά υλικά, είναι για αυτοκίνητα. Αν δεν μας κρατήσει με το πέρασμα του χρόνου, θα δοκιμάσω να βάλω κάτι άλλο. Προς το παρόν φαίνεται εντάξει. Ανοίγουμε και το διακόπτη του ρεύματος και θα τραβήξουμε το κορδόνι να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε και το γκάζι. Αφού κάναμε λοιπόν τα βασικά, η μηχανή πήρε μπρος, δούλεψε κανονικά, μαρσάρει κανονικά, θα κοιτάξουμε να κάνουμε και τη ζωή της λίγο πιο εύκολη στο δούλεμα. Θα γρασάρουμε εδώ το γρανάζι, σε αυτές που έχουν μεταλλικά γρανάζια βέβαια, σε αυτές που έχουν πλαστικά καλύτερα να πλένονται με νερό, γιατί στο τεφλόν επάνω αν κολλήσουν γράσα και πετραδάκια μπορεί να μας κάνει ζημιά. Εδώ επίσης υπάρχουν κάποια γρασαδωράκια, βάζουμε γράσο μέσα στο μηχανισμό και γενικά λιπαίνουμε όλα τα κινούμενα μέρη ώστε η μηχανή να δουλεύει σωστά. Έτσι. Η συγκεκριμένη μηχανή είναι και αδούλευτη βέβαια, δεν έχει φθορές, απλά ήταν παρατημένη, σε αυτό οφείλονται και οι σκουριές που έχει. Κατά τα άλλα όμως ο κουβάς είναι πολύ καλά κεντραρισμένος και έχει μηδενική σχεδόν φθορά. Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι η συντήρηση μιας μπετονιέρας μηχανικής δεν είναι τόσο δύσκολη, αν βέβαια υπάρχει κάποια μεγαλύτερη ζημιά μέσα στον κινητήρα, εκεί πρέπει να έχουμε και κάποιες επιπλέον γνώσεις για να προχωρήσουμε να ανοίξουμε πιο μέσα τον κινητήρα και να δούμε τι γίνεται. Η απλή συντήρηση όμως είναι εύκολη και μπορεί να την κάνει ο καθένας. Για να αποφύγουμε δε αυτά τα προβλήματα που κάθε χρόνο εμφανίζουν αυτά τα εργαλεία, είτε μπετονιέρες, είτε φρέζες, είτε παρόμοια μηχανήματα που ειδικά αφήνονται έξω και με βενζίνη μέσα στο ντεπόζιτο, για να αποφύγουμε αυτά τα σκουπιδάκια που φρακάρουν το καρμπιλατέρ και κάνουν όλη τη φασαρία και δεν παίρνει μπρος, καλό είναι την τελευταία φορά που την δουλεύουμε, αν κάνουμε καιρό να την ξαναδουλέψουμε, να κλείσουμε τη βενζίνη από το διακόπτη και να αφήσουμε η μηχανή να σβήσει μοναχή της, ώστε να αδειάσει όλο το καρμπιλατέρ, να είναι καθαρό και να μην υπάρχει δυνατότητα να μαζευτούν σκουπιδάκια τα οποία θα φρακάρουν τη μικρή τρυπούλα στο ζιγκλέρ και θα μας δημιουργήσουν αυτό το πρόβλημα.
Ελέγχουμε το μπουζί κάθε χρόνο. Καμιά φορά πιάνει κάνα ψηλό καρβουνάκι ανάμεσα και βραχυκυκλώνει και δεν κάνει εκένωση για να κάνει το σπινθήρα. Καλό είναι αν δουλεύουμε μακριά να έχουμε και ένα ανταλλακτικό μαζί μας και ένα μπουζόκλειδο. Και μάλιστα καλό είναι η μηχανή να μένει σε κλειστό μέρος για να μπορούμε να τη συντηρούμε εύκολα. Επίσης να μην επηρεάζεται από βροχές, αέριδες, χιόνια κτλ. Μία λίπανση όλων των κινούμενων μερών κάθε χρόνο είναι αναγκαία και αυτά που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή να κλείνουμε το διακόπτη και να αφήνουμε να σβήνει αφού τελειώσει η βενζίνη ώστε να είναι άδειο το καρμπιλατέρ και να την φυλάσσουμε σε ένα κλειστό χώρο μακριά από υγρασία, βροχές κτλ. Που δημιουργούν οξυδόσεις και προβλήματα. Αυτά είχα να σας πω για τις μπετονιέρες. Από εδώ και πέρα ο καθένας όσο τις δουλεύει βρίσκει και κάποια επιπλέον πράγματα μοναχός του. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο αυτό. Πιστεύω να φάνηκαν χρήσιμα κάποια πράγματα. Θα τα ξαναπούμε σε επόμενο βίντεο αργότερα. Γεια σας.